Λίγο θα πω. Αδέρφια, ο Καρανικόλας Λάμπρος και ο Καρανικόλας Κότσος. Ο Κότσος πέθανε μέσα στο Μαντρί. Έχει τώρα κανένα 3 χρόνια. Ήταν μόνος του, έπεσε. Λοιπόν, η Ηρακλία, εδώ είναι η Μπάτζη. Απέναντι, όπως βασιλεύει ο ήλιος τώρα, είναι η Μπάτζη. Δεξιό το Μαντρί είναι του Καρανικόλα του Χρήστου, του Μάχανα κενός που λένε. Τα παιδιά ήταν, είναι ο Λάμπρος τώρα, ο Κότσος πέθανε και εδώ απέναντι, ακριβώς έτσι από το νερό απάνω μεριά, το ξινό νερό, ήταν το Μαντρί του Πασιά. Πάμε. Πασιά, όχι από τους Τούρκους του Πασιά, το τωρινός Πασιά, δεν τον έλεγα. Πάμε. Κατεβαίνουμε, Ηρακλή, φτάνουμε έτσι. Ναι, ναι. Ήθελα να μας πιάσει πια κάτω. Θα πέσω ήλιος, όσο να είμαστε εκεί. Αυτή τη σούδα πάρει. Παπά, τη σούδα προς τον Αυγερινό. Το ρέμα μέσα αυτό. Θα κατέβουμε πιο κάτω. Ναι, από αυτού μετά δεν το βλέπεις, τώρα εδώ φαίνεται. Αυτή είναι η κήτη που έρχεται από τον Αυγερινό. Το ξεκίνημα του νερού. Από τον Αυγερινό κατεβαίνει κάτω. Βρήκατε ρε! Λέγε. Βλέπεις εδώ τι οι παππούδες σε αυτό το χωράφι, τι δουλειά έκαναν τότε από τη νύχτα ως τη νύχτα, προτού να βγει ο ήλιος και βασιλεύοντας το ήλιος ήταν εδώ στα χωράφια. Όπως ερχόταν από τα βράχια πάνω το νερό, έτσι εδώ, έτσι κατέβαινε και φαίνεται αυτή η γούρνα ήταν πρώτη κήτη του νερού που πήγαινε το νερό. Κατόπιν οι παππούδες το κόψαν εκεί. Εκεί μπροστά, βλέπεις αυτό που είναι πιο βαθύ. Το κόψαν εδώ το νερό για να σώσουν το χωράφι τη γούρνα. Εδώ δηλαδή κάνανε χωράφι εδώ πέρα, ε. Ναι, χωράφια ήταν αυτά, όπως δείχνει ο Νόκτος και αυτά τα πλαϊνά εδώ. Με τα ζώα, με τα ζώα και με το χέρι. Με το χέρι τα θερίζαν τα σιτάρια, κυρίως βρύζες ήταν. Και τα ανεβάζαν πάνω με τα ζώα. Ναι, με τα ζώα. Δεμένα. Πού ήταν τα λιπόρια. Φορτωμένα. Γι' αυτό έζησαν. Ναι, γιατί δούλευαν. Από αυτή τη γη ζούσαν. Γι' αυτό έζησαν, επειδή δούλευαν. Δούλευαν τη γη για να ζήσουν και τα ζώα τα ζούσαν για να ζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν είχαμε αυτοκτονίες τότε. Και γι' αυτό όχι μόνο αυτοκτονία και γι' αυτό δεν είχαμε τόσες ασθένειες, να το πούμε. Τόσες αρρώστιες. Γιατί δούλευαν. Σήμερα στον άνθρωπο. Η δουλειά και ήταν έξω καθημερινά στη φύση. Όχι μέσα κλεισμένη ανθυγιεινά στα εργοστάσια. Στην τηλεόραση και στον καναπέ. Στην τηλεόραση και ο καναπές καθήμενε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Εδώ δηλαδή, Ηρακλή, σε αυτή τη ρεματιά. Που μας κόπηκε ανάσα να ανέβουμε, κάναν χωράφι παππούδες, ε! Να
Τώρα για να ανέβουμε. Ύστερα για να ανέβουμε θα φτύσουμε. Καλά κατεβήκαμε. Άι για να ανέβουμε προς τα πάνω. Θα φτύσουμε για να βγούμε πάνω. Και αυτοί οι παππούδες. Αυτό το χωράφι είναι σκοντογιανέο. Κάναν χωράφι εδώ πέρα και έζησαν. Ναι. Άρα Ελλάδα. Και παχτσέρια και καρδιές εδώ πιο κάτω. Άρα Ελλάδα. Όλα έμειναν, όλα ερημώσαν. Ένα νερό, συνέχεια στρόγγυλο. Έχει ένα βάθος μέσα, τρία λωμάκια τα δέναμε, δηλαδή τρεις λούρες τέτοιες σαν αυτό το γάβρο. Η μία πάνε στην άλλη δεμένες και τις βάζαμε το καλοκαίρι και δεν πάτωνε κάτω. Τόσο βάθος έχει. Και παρά ο λάκκος φέρνει και πέτρες και τα λοιπά, αλλά επειδή είναι καταράχτης έτσι με φόρα, τη σπρώχνει, τη βγάζει και την πέτρα έξω. Και μένει μόνο το βάθος του νερού. Τι μυρίζεις, Μίτσο? Ένα πλούφιο αυγό. Εδώ το νερό, για ποιο λόγο? Μυρίζει χρόνια έτσι. Μια ζωή από τους παππούδες, τους προπαππούδες μου, αυτοί έτσι το θυμήθηκαν. Αυτό το νερό λένε ότι ήταν ιαματικό, έκανε για πολλές παθήσεις, αλλά απλώς δεν ήταν σε αυτό το χάλι που είναι τώρα. Αυτό υπήρχε ένας βράχος εδώ που έμοιαζε σαν γυναίκα, σαν σαμάρι, και έβγαινε το νερό από τον οφαλό της γυναίκας. Έτσι το είχαν κάνει οι παππούδες. Όχι, έτσι ήταν από τη φυσικού του. Φυσικού του. Αυτό απλώς τώρα τελευταία. Έμοιαζε, όχι του ήταν κάτι. Έμοιαζε, ναι. Οι χρυσοθύρες τώρα εδώ βλέπω έχουν σπάσει. Το έχουν σπάσει, τα είχαν να βρουν λίρες. Τι να βρουν, τέλος. Αυτή τη ρογμή έρχεται. Για να δούμε λίγο τώρα εδώ κάτω. Θα μου σκεφτεί. Δεν πειράζει. Όντως μυρίζει. Ναι, ναι. Αφού έχει ασπρίλα. Ναι. Αυτή η ασπρίλα από τι είναι? Από το νερό, από το νερό που βγαίνει είναι αυτή. Αν την τρίψεις, είναι, τώρα, αυτή είναι που μυρίζει αυγουλίλα. Δεν πίνετε το νερό? Το πίνανε για ιαματικό λένε, για παθήσεις. Δηλαδή έπαινες τρεις φορές. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα την αρχή. Λέγεται ξονέρι, δηλαδή από το ξωτικό και το ξονέρι. Εμείς το νερό. Ότι ήρθαμε στο ξονέρι, το ξονέρι της πέτσαρης. Της τριάδας. Της τριάδας. Ναι. Αυτό το νερό έλεγαν ότι είναι καλό για όλες τις παθήσεις, αλλά υπήρχε μια διαδικασία για να γίνει ιαματικό στον άρρωστο. Έπρεπε δηλαδή να έρθεις χαράματα, να μην μιλήσει κανένα στον δρόμο, να έρθεις αμίλητος και να γυρίσεις αμίλητος. Ήταν η παράδοση του χωριού. Παράδοση του ξενό νερού. Έτσι το ξέρανε. Ναι. Ναι. Και έτσι είναι το τάμα, πρέπει να πας αμίλητος. Όποιον και να βρεις στον δρόμο, δεν πρέπει να τον μιλήσεις. Με νοήματα του κάνεις να σε δώσει να καταλάβεις, να πάρεις κατεύθυνση να το βρεις. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι εδώ ο άρρωστος έπρεπε να έρθει με την πάση που ήρθε, που ήτανε, ναι, να έρχεται να ξεγυμνώνεται, να μένει μόνο με το πουκάμισο. Να παίρνει νερό από την πηγή εδώ που έβγαινε, που αναβρούσε από τον οφαλό της γυναίκας, που ήταν της νεράιδας της πετρωμένης, γιατί έτσι την έλεγαν. Και με αυτό τριβόταν το κεφάλι, τις παθήσεις όπου είχε, αλλά έπρεπε να το κάνει τρεις φορές διαδοχικά. Αλλά όντως ότι μυρίζει ακόμα και τώρα κλούγιο, ναι. Αυτά είναι και λίγο, να το πούμε λίγο σαν παπάς, που είναι δυσιδημονικά και όλα. Εντάξει, σίγουρα. Είπα εγώ παραδόσεις, αλλά εντάξει. Είναι εντάξει. Γι' αυτό που λέγει ξονέρι. Ναι. Άλλο η αματική χρήση του νερού. Ναι, σίγουρα. Γιατί υπάρχουν αιματικές. Σαν νερό η χρήση ιατρικά. Το πήγαινε πουθενά να το εξετάσουν σε κανένα χημείο, σε κανένα αυτό? Γιατί? Δεν έτυχε. Κακώς. Μπορεί να είναι λίγο μακριά, μπορείτε να πάρετε ένα δείγμα, να το πάτε στο χημείο και να πείτε τι νερό είναι αυτό. Να τελειώσουμε λίγο την ιστορία. Για πες μας για την ιστορία. Ο παθώντας, αυτός που έχει την πάθηση, αφού έπαιρνε το νερό, πλυνότανε. Μετά, ανάλογα με την πάθηση που είχε, άμα είχε στο πόδι, άφηνε μία κάλτσα. Άμα δεις τα δέντρα μέχρι εδώ, παλιότερα. Παπά, είχαν τάματα δηλαδή. Εκεί, είναι. Να, εδώ που φαίνεται. Ναι. Άφηνε ανάλογα με την πάθησή του. Άλλους κέρματα άφηνε, άλλους μαντήλι. Μαντήλι για το κεφάλι, την κάτσα για το πόδι, το πουκάμισο για το στήθος, το τέτοιο. Σαν τάμα κάτι. Ναι, και έφυνε, ντυνότανε και έφευγε. Αυτό σαν πρωτοκάλι. Ικανοποίηση, ευχαρίστηση. Ναι, διαδοχικά τρεις φορές. Που κατάφερε και ήρθε. Τρεις φορές έπρεπε να το κάνει. Τότε ήταν παλιά γεμάτο τέτοια. Υπήρχε πάρα πολύ, δηλαδή, και μέχρι τώρα ακόμα έρχεται κόσμος που πιστεύει σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αλλά το νερό έπρεπε να πάει να ξεραστεί, εγώ επιμένω. Έπρεπε, αλλά δεν το κάνουμε. Άμα θα έρθει το Δημαρχείο
Όταν... Να, εδώ η σκύλα, πίνει. Η μάγια. Γι' αυτό είναι καλό τσοπανό σκύλο. Πίναμε, νερό εμείς. Από εδώ πίναμε παλιά. Πίνετε, απλώς έχει τη μυρωδιά του. Απλώς έχει τη μυρωδιά του. Άμα δεν πας. Η ασπρίνα δεν είναι τίποτα. Είπες ότι υπήρχε πέτρα τώρα από το φυσικό. Η πέτρα τώρα είναι κάποιοι χρυσοθύρες όπως είπαμε. Δεν βλέπετε, είναι σπασμένο. Φαίνεται ότι είναι σπασμένο με κομπρεσέρ με κάτι τέτοιο. Με κοπίδι και σφυρί είναι γιατί είναι ματρακά. Είναι μαλακό η πέτρα, δεν κόβεται εύκολα. Εντάξει, νόμιζα να είδαν το εξοκλήσι εδώ πέρα, είδαν που μυρίζει το νερό. Πρόσφατα, δεν είναι... Ακούσαν για το ξωνάρι. Ακούσαν για το ξωνάρι από κανέναν από το χωριό, σου λέει λίρες θα γίνει εκεί πέρα. Ναι, αναγκαστικά και σου λέει έψαχνα. Αλλά ήρθαν και βρήκαν ψήρες. Ναι, βρήκαν σίγουρα ψήρες. Εν τω μεταξύ, η παράδοση λέει εδώ πέρα, αυτό το. Εδώ πέρα ήταν μπαχτσές που λέμε. Το χωριό όλο το δικό μας, η Πέτσανη Τριάδα. Τα μπαχτσέδια τα είχε εδώ στο Λάκκο μέχρι το ποτάμι. Εδώ μέσα δούλευαν. Αυτό είπαμε με τον Ηρακλή. Άρα Ελλάδα θάνατη. Οι παππούδες κατέβαιναν και εδώ πέρα και δουλεύαν. Και εμείς δεν μπορούμε να ανέβουμε τώρα. Η ιστορία τι λέει. Εδώ πέρα αυτή είναι η πετρωμένη νεράιδα. Όντως ήταν σαν γυναίκα, δηλαδή ξαπλωμένη και είχε φουσκωμένη τη γυλιά σαν έγκυος. Και το νερό έβγαινε από τον οφαλό. Δηλαδή έλεγε ο άρρωστος τώρα αν. Έπαιρνε την τρίτη φορά και έβαζε το αυτί του στον οφαλό της γυναίκας και άκουγε ας πούμε ευχάριστη νότα που μέσα δηλαδή, πάει να πει θα γινόταν καλά. Άμα άκουγε με γουϊτά, πάει να πει δεν θα γινόταν καλά. Εν τω μεταξύ αυτός που είχε το χωράφι εδώ, ο Κουσκώτης, ο Βαγγέλης που λένε, από μια μέρα δεν ξέρω από ποιο λόγο, πήρε μια βαριά και πήγε να σπάσει τον οφαλό της γυναίκας. Και με το σπάσιμο που έκανε, πετάχτη μια πέτρα και το χτύπησε στο μάτι. Και το μάτι το είχε χτυπημένο, δηλαδή το πρόβλημα, μέχρι που πέθανε υπήρχε το σημάδι στο μάτι, λένε. Έτσι λένε, έτσι με είπαν. Για ποιο λόγο όμως χτύπησε την πέτρα, για δικούς τους λόγους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα νόμιζε και αυτός ότι κάτι θα βρει, Νόμιζε είναι. Να μαζέψει λίγο νερό. Να πιούμε λίγο, ρε. Να σταθμεύει να πιούμε. Να πιείς, μυρίζει τώρα. Πιείς, μυρίζει, γιατί πρώτα όταν είπε να δεν μύριζε. Και... Πίνετε? Ήπινα, αφού πίναμε συνεχώς εμείς. Έπινες πριν σπάσουν την πέτρα. Χρόνια, βέβαια. Και η ιστορία, ναι, αυτό γινόταν και... Αυτό τρίβονταν με το νερό, αλίβονταν ή πίνονταν. Ναι, πίνονταν. Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό, ναι. Εντάξει, αυτά που λέει. Αλλά, να σου πω τώρα, αυτό επιμένω. Ούτε τώρα πρέπει να έχουμε μπουκάλι να το πάρεις για ποιο λόγο μυρίζει και τι είναι. Μπορεί να είναι ιαματικό νερό, όντως. Μπορεί να μείνει. Και δηλαδή το νερό είναι χειμώνα και τρέχει, και τρέχει συνέχεια, έτσι. Συνεχόμενο, συνέχεια. Συνεχόμενο έτσι τρέχει. Δεν μειώνεται. Δεν κόβεται, ούτε λατώνεται, ούτε αυξάνεται. Δεν μειώνεται. Η ποιότητα είναι αυτή. Ναι. Ποσότητα. Η ποσότητα, ναι. Η ποσότητα, ναι. Η ποσότητα, εντάξει, λάθος. Η ποσότητα είναι συνέχεια χειμώνα καλοκαίρι, είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσω λίγο την κάμερα. Καλά τα πάμε. Ήρθαμε στο ξόνερο τη Πέτσανη. Ναι, στο ξονέρι. Έτσι θα γράψω εγώ στο βίντεο. Ναι. Πηγαίνοντας προς το ξονέρι. Ναι. Εδώ με την Ηρακλή, τον Δημήτρη και τον Γιώργο. Και εσύ πρώτα θα περιμένουμε μισή ώρα και μετά θα πιούμε εμείς. Βγάλε το καπέλο. Εντάξει, πίνεται. Είναι καθαρό το νερό, απλώς έχει τη μυρωδιά. Είδες ο μπάτσος τον έκανε. Όλο θα μας το πιείς. Φτάνει. Άσκη για μας λίγο. Αυτό θα έχει καμιά ρόγια μέσα στο στομάχι, δεν λέγει καλά το στομάχι. Έρχεται, δεν τελειώνει. Έρα. Όπως είναι το ρήγμα αυτό. Είναι γεμάτο, όλες αυτές τις πέτρες τις κάψω από εδώ. Εκεί πέρα πιο κάτω. Για τον κυρίο συνέχεια. Κανένα τους αυτό το Μοντεχρίστο που λέει. Ναι. Λάγος. Είναι ο Μερασανιώτικος ο Λάκκος. Έχει κι άλλες μίξεις, ναι. Έχει άλλες μίξεις. Είναι και ο Μερασανιώτικος ο Λάκκος. Εδώ είμαστε στο ξονέρι. Στο ξονέρι Τριάδος. Πέτσανης. Πέτσανης, λέει και εσύ. Εγώ το λέω με το παλιό, άντε το πω με το καινούργιο. Εγώ με το καινούργιο, εσύ με το παλιό. Ναι, ναι. Όχι, εσύ με το καινούργιο, εγώ με το παλιό. Μπερδεύτηκα. Γι' αυτό είναι ο Μπατζόλακος που λέμε, πάει προς το Πετρογέφυρο. Εδώ φτιάχνουμε τον Μπάτζο, όχι. Τον Μπάτζο τον τρώμε στην Αναστασία, εκεί στο Γιώργο το σπίτι με το τσίπουρο μαζί. Ναι, μήπως ο Ηρακλής.
Τώρα Μίτσο, ανεβαίνουμε στην Πέτσανη, ε. Ανεβαίνουμε για κοίτα όμως ύψιλο που έχουμε να ανεβούμε. Δεν πειράζει, εδώ οι παππούδες κάναν χωράφι. Εδώ είχαν παρτσέδια, δηλαδή με το νερό από το λάγο έβαζαν τα παρτσέδια. Και με το ξόνερο τα κάνανε, τα βγατίζανε. Και κατεβαίνανε τρεις φορές την ημέρα κάπου. Και με το ξονέρι λέω τα βγατίζανε τα παρτσέδια. Α, μπράβο. Όλο το ρέμα έχει. Τα κάτω έχει παρτσέδια. Έχει παρτσέδια, όλα αυτά ήταν παρτσέδια. Εδώ δούλευαν και βγάζαν ψωμί. Γιατί νερό δεν είχαμε πάει στο χωριό και αναγκαζόταν να κατεβαίνουν εδώ στο λάγο. Άρε Ελλάδα! Άρε Ελλάδα! Τη σταΐζεται καλά τις αρκούδες, βλέπω. Έχει εδώ μπόλικο φαγητό. Έχει κάστανα, έχει ρόκουτσα, αγρόμυλα. Εδώ πιο πέρα να κάτσω να συμπολογήσω τι έπασε ο Ηρακλής. Ποιος Ηρακλής, ο μυθικός ή εσύ? Ο μυθικός που κρατάει το τσικουράκι εδώ. Για πες με. Λοιπόν, είχα κατεβεί καλοκαίρι στο Θέρος ήταν. Κατέβηκα από εκεί από το χωριό για κάτω για ένα κάμποσο απάνω, να το πούμε. Είχε δάσος με μανιτάρια εκεί. Πήγα να βρω μανιτάρια. Είχα μια σακούλα στο χέρι και ένα μαχαιράκι που καθαρίζει ένα μανιτάρι. Μόλις βγήκα από τα χωράφια, ακαλλιέργητα έτσι ήταν, χορταροχώραφα ήταν, ακαλλιέργητα τα χωράφια, μπήκαμε στο δάσος. Έτσι μπήκα δύο βήματα. Και είχε ένα ανοιχτό έτσι ένα λόνι και σαν φράχτη ήταν μερικοί θάμνοι. Ακούω από πάνω, έτσι. Φυσούσαν. Και κάνουν το κεφάλι λίγο έτσι, πάνω από τους θάμνους βλέπω δύο ζώα κατέβαιναν τον κατήφορο, σκυμμένο το κεφάλι το ένα πίσω στ' άλλο. Εγώ νόμισα ήταν γουρούνια και αυτά ήταν αρκούδες. Και καθώς στο πέρασμα εκεί που πέρασα εγώ, είχε όπως εγώ ήρθα τη ράχη του σύραχου που το λέμε κάτω κάτω, έτσι έρχονταν και αυτές. Τα ίδια πατήματα δικά μου. Και εγώ έσκυψα στους θάμνους πίσω και το πέρασμα που είχε λαιμό που περνούσαν, λέω, είναι γουρούνια από πίσω που θα έρθουν τα μικρά, ακολουθούν τα μικρά, θα πιάσω κανένα μικρό με το μαχαίρι τάκ να το καρφώσω. Όταν περνάει μία αρκούδα μπροστά, μόλις με βλέπει, κάνει αριστερά μου. Αμέσως κοντά και η άλλη και πάει στην άλλη μεριά η άλλη. Μία αριστερά μου, μία δεξιά από μένα. Φωνάζω, σηκώθηκα πάνω, είμαι χαμηλωμένος, έτοιμος για να πιάσω κανένα μικρό γουρουνάκι. Ναι, έκανα λίγο παρακάτω και να φυσάνε και οι δύο. Και βγήκα παραπάνω στα ανοιχτά τα χωράφια, τίποτα αυτές, πάλι εκεί μέσα. Καλά που, έχεις γυρή καρδιά αλλιώς. Πάω πιο πέρα, έρχονται πιο πέρα. Πάω έτσι, ήταν 8 η ώρα καλοκαιρινή. Χτυπούσε ο ήλιος, λαμπύριζε μέσα στο δάσος, στα κενά που υπήρχε, έμπαιναν ακτίνες μέσα. Κάνω έτσι δύο λωμάκια, ένα δεξιά, ένα αριστερά, κοιτάω μέσα, βλέπω μία απάνω, τα αυτιά έτσι απάνω, φυσάει. Κουνάω τα δύο λωμάκια, κάνω λίγο θόρυβο, κάνω λίγο παρακάτω, τίποτα εκεί. Πήρα τηλέφωνο στο χωριό στη γυναίκα, λέει και τι κάθεσαι εκεί, φεύγα. Λέω, ακούς τα φυσίγματα που φυσάνε αρκούδες, ακούω, λέει. Λέω, πες τον αδερφό μου να πάρ' το δίκανο και να κατεβεί κάτω στο τέλος από το χωριό και να ρίξει δύο διαδοχικές στον αέρα. Και έριξε δύο στον αέρα, μπαμ, μετά από ένα λεπτό και άμα σφυρίζεις θα φεύγανε. Το σφύριγμα όχι. Άμα σφυρίζεις θα φεύγανε. Και μετά, με το μπαμ, φύγαν αυτές και πήρα εγώ τη σακούλα. Αλλά... Το τσάι κατέβηκε στο τσιράπ. Είδες τι έκανε. Το τσάι κατέβηκε στο τσιράπ, ξέρεις ποιο είναι. Η κάλτσα, ναι. Το τσιράπ το παλιό. Είδες τι έκανε η λεμαργία. Να βγάλω το μαχαίρι, σφάξει κανένα γούρι μικρό. Μόνο η λεμαργία, αλλά και εγώ σαν Ηρακλής να κάνω να κάτι. Φανείς, να φανείς ότι έκανες κάτι. Αλλά τι θα γινότανε. Θα μας έγραφε η εφημερίδα στο Βόλιο. Οι αρκούδες προτιμούν τους Ηρακλίδες. Και το Βόλιο θα σε είχε ντοκιμαντέρ μετά. Εάν ήμουν λίγο παρακάτω σε μέρος έτσι τσακστό, απότομο και έκανα να φύγω και γλιστρούσα, θα μου ρίχνονταν και οι δύο. Μια ή άλλη, πού να προλάβω να αντιδράσω, τίποτα. Πάει να κλείσει μετά.
τα έπαιξε. Αφού τα έπαιξε ο σκύλος, φαντάσου εμείς. Μαγιά, κάτσε εκεί. Ωραία, κατεβήκαμε. Πάμε τώρα να έχει ο Ηρακλής χασμουριέται. Το υδροτάρι δεν λες. Και ο παπάς ίδρωσε, χασμουρήθηκε και ο παπάς λίγο. Ο Γιώργος μια χαρά είναι, αδύνατος, αδύνατος. Νέο παιδί, ο νεότερος. Οχτώ ποτήρια τσίπουρ, είπε τίποτα δεν την έπισε. Ξέρεις, πάτερ και παιδιά, εδώ το Βόλιο γενικά, επειδή τα εργοστάσια της Πτολεμαϊδας μολύνουν το περιβάλλον, είναι υπηρεάζει. Πολύ μακριά και δεν έρχεται καθόλου άρρωστος από εδώ πέρα και υπάρχει βελανιδιά, όπου βελανιδιά και γλυκός τόπος. Και ο αέρας, ας πούμε, είναι πολύ γλυκής, ας πούμε. Βελανιδιά και φτέρα. Κεφτέρες. Όλο βελανιδιά, γύρω τα δάση. Έβλημα των αρχαίων Μακεδόνων. Βελανιδιά. Και εμείς από εκεί καταγόμαστε μόνο στο όνομα. Στην ψυχή και στις συνήθειες είμαστε λαπάδες. Πάμε. Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ μας χτυπάει λίγο ο ήλιος, μας χαλάει το βίντεο. Άρα, Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Εδώ όντως είναι το μεγαλείο. Γιατί όμως το λέω εγώ. Γιατί. Εδώ κατεβαίναν οι γυναίκες, είπες, και για πες τα εσύ καλύτερα. Λοιπόν, εδώ κάτω στο Μπατζόλακο που λέμε, στο μέχρι Ματζόρεμα. Κάτω στο λάκκο την Πραμόλτσα, στο ποτάμι την Πραμόλτσα, υπήρχαν τα μπαξέρια της Τριάδος. Ο καθένας είχε από ένα κομμάτι εδώ πέρα. Δηλαδή ήταν 30-40 σπίτια. Ντομάτες, όταν λέμε μπαξέ, γιατί είναι. Πιπεριές, λάχανα, από όλα ό,τι είχε το. Για το σπίτι. Για το σπίτι, βέβαια. Αλλά σπίτι. Και για εμπόριο. Πράσα, εμπόριο όχι, μόνο για το σπίτι. Ναι. Και κατέβαινε τώρα από εδώ, αν είδατε όλη αυτή τη διαδρομή, να κατεβεί και να ανέβει. Από το χωριό. Από το χωριό. Πόσα χιλιόμετρα είναι. Από εδώ είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Για να κατέβουν να εδώ στο μπαξέ και στον Μπατζόρεμα. Μα δεν είναι το να κατεβεί, είναι και απότομα. Είναι τα βράχια, είναι οι απότομες οι κατηφόρες και κατέβαινε τρεις φορές την ημέρα. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ. Για να, τι, να ποτίσει τα μπαξέρια, να τα κάνει, μετά να μαζεύει τη σοδιά, να τα ανεβάζει στο χωριό. Οι άντρες ήταν να απασχολούνται στα πρόβατα, στα χωράφια και αυτή τη δουλειά την έκαναν αποκλειστικά οι γυναίκες. Οι γυναίκες, ε. Οι γυναίκες. Άρα Ελλάδα θάνατη. Η γυναίκα, τότε η γυναίκα ήταν ήρωας. Τώρα η και γυναίκα, τώρα ήρωας είναι, αλλά μάλλον είναι ήρωας του καναπέ. Όχι, και οι άντρες είναι χειρότεροι. Ναι, αλλά λέμε τώρα όμως έχουμε εμάς τον καναπέ. Αλλά εμείς η σαν γενιά των Ελλήνων γίναμε περισσότερο λαπάδες. Σίγουρα. Δυστυχώς. Εδώ για να ανεβούμε την ανηφόρα τρομάξαμε που λέει ο λόγος και αυτές την ανεβοκατέβαιναν τρεις φορές την ημέρα. Φαντάζομαι το κουράγιο και τη δύναμη που είχαν. Και εμείς εδώ έχουμε. Γι' αυτό και δούλεψαν, είπαμε, η γυναίκα της Πίνδου γιορτάσαμε. Μα γι' αυτό είχαν αντοχές. Δεν καθότανε. Και πέρα από όλο κατέβαιναν κάθε μέρα εδώ, αναγκαστικά μετά από εδώ έφυγαν, πήγαιναν στα χωράφια, πήγαιναν στα πρόβατα, στα βόρεια. Είχαν άλλες απασχολίες, δεν πήγαιναν στο παξί και μετά πήγαιναν σπίτι να καθίσουν, να μαγειρέψουν. Ή για καφέ στην γειτονιά. Α, καλά, καφέδες, δεν υπήρχαν καφέδες. Έλα, γιατί ο Ηρακλής βιάζεται να φύγει. Κι εγώ βιάζομαι τώρα, να με το αυτοκίνητο τώρα, πού να βγούμε αυτό το λάκκο. Τώρα φεύγουμε, με το αυτοκίνητο ήρθαμε, φαντάζομαι και κουραστήκαμε. Εδώ κάτι θα το γράψω. Α, έχει εδώ. Α, εδώ έχει λίγο. 4x4. Ναι. Τα λέει. Δύσκολο. Τώρα διπλό διαφορικό. Ναι, τώρα με διπλό. Εδώ ήρθαμε με ένα. Τώρα πάμε με δύο. Με τα τέσσερα που λένε. Και οι τέσσερις τροχοί πιάνουν. Κατά υδρομήν. Δεν πειράζει. Τώρα που βγαίνεις, για να κατεβεί εδώ. Ναι, για την αρχή. Τώρα προς το που θα μας πας. Αριστερά και αρχίσει να φαίνεται το χωριό. Θα πας να βγάλεις το. Το μπροστινό τώρα. Α, το αφαιρέσεις έτσι. Και πάμε και πάλι πάντα μπρος. Μια πέτρα βρει, ένα ζόρι, θα πατινάρει. Και η Βεστινία θα περάσουμε. Ναι, περάσουμε. Πέρα δεξιά ήταν που τράβει μεγάλα πέτρα κάποτε. Ναι, αυτά είναι, ναι. Από εδώ, ναι. Εδώ ήταν, ναι. Αυτά τα δέντρα δεν κόβονται. Για στάσου λίγο. Έχει γυναίκα από εδώ η κούλα. Δεξιά.
να γίνουν τα άμαξαν. Φτάσαμε στην Πέτσανη. Κάνε μια γύρω το χωριό λίγο. Μπήκαμε. Να δούμε το χωριό έτσι περπατώντας. Με τα αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Πήρατε. Λοιπόν, μια περιήγηση μικρή τώρα στο χωριό λίγο. Αν και χτυπάει ο ήλιος. Να δούμε. Φτάσαμε στο χωριό τώρα. Εδώ είμαστε στην Πέτσανη Ηρακλή. Ναι. Μπήκαμε, τραβάμε μέσα από το αυτοκίνητο. Περιήγηση στην Πέτσανη. Ναι. Λίγο γύρες. Λίγο σύντομα σύμπτωνα. Ναι. Είμαστε οι ξένοι που μπήκαν στο χωριό. Ναι. Αυτό είναι και αυτό είναι καινούργιο σπίτι, ε. Να και ένας εργάτης εδώ. Τώρα γίνεται το τόπο. Δεν θα πει για μένα, ήρθε το τόπο. Μιλάει με τον Δημήτρη. Άμα δεν ήταν ο Δημήτρης, εσύ κουνείς το φτιάρι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Άστο. Άστο. Από εδώ ανεβαίνει. Πώς. Τη σχολή, πάρτε. Πώς δεν είναι. Έτσι κάνει μια γύρα και να πάμε ξανά στο Γιώργο του σπίτι να πιούμε νερό αυτή τη φορά. Να, εδώ στην πλατεία θα κάνει τα χουρούδια. Προχώρα, προχώρα. Προχώρα είπα. Θα πάμε προς τα μνήματα. Όχι. Πάμε προς το Γιώργο του σπίτι τώρα. Δεξιά λέει, σταμάτα, κάτι λέει. Πες το, πώς είπες. Τίποτα, τράβα. Πάμε στο άλλο πλατεούλα εκεί να γυρίσουμε. Ναι, και πάνε από γύρω πάλι. Πάρκε τα κυδόνια, μόλις θα γυρίσουμε το πάρεις. Ναι. Αυτά τα κυδόνια δικά σου είναι. Όχι, είναι το... Έτσι λέμε, Ζούλια. Εδώ κατεβάζει το χειμώνα και εδώ το ποτίζαμε τα ζώα και παίρνουμε νερά για το σπίτι. Ο Λίκητρος θα μας δώσει κανένα κηδόνι να φάμε. Είναι εδώ σαν απάψιος. Πάμε. Πολύ κίτρινα είναι. Μίτσος έχει εδώ άλλη δικιάτικη. Εδώ είμαστε εμείς. Με τα παξέλια μας